Την δική του αποτίμηση για την θερινή περίοδο των εκτόσεων που μόλις ολοκληρώθηκε έκανε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, Βασίλης Λεμονίδης, υποστηρίζοντας πως ήταν μια διαφορετική περίοδος εκτόσεων από τις προηγούμενες. Αυτό γιατί, ενώ οι Έλληνες καταναλωτές δυσκολεύονται πάρα πολύ να βγουν στην αγορά και να ψωνίσουν, το μεγάλο κύμα τουριστών που έκανε φέτος την εμφάνισή του γύρισε στην αγορά, ψώνισε αρκετά και πρόσφερε ανάσες στα πληγωμένα ταμεία των εμπόρων, ισοσκελίζοντας κάπως το αρνητικό ισοζύγιο στους τζίρους των καταστημάτων. Ήταν μια περίοδος εκτοτική, η οποία πραγματικά ήταν λίγο διαφορετική από τις προηγούμενες και είναι λογικό. Ο Έλληνας πολίτης ξέρουμε πολύ καλά το τι επίθεση έχει δεχθεί στο εισόδημά του. Αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο και στην κίνηση στην αγορά όσον αφορά τον κόσμο, τους πολίτες και τους καταναλωτές. Αλλά βέβαια ευτυχώς που ζούμε σε μια περιοχή η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη όσον αφορά τον τουρισμό. Είχε πάρα πολλούς τουρίστες οι οποίοι δεν ήταν από τις παραδοσιακά Βαλκάνιες χώρες αλλά και από άλλες χώρες της Ευρώπης, οι οποίοι πραγματικά βρήκαν και επάρκεια αγαθών στα καταστήματα της Καβάλας αλλά και πάρα πολύ καλές τιμές και μεγάλα ποσοστά εκτόσεων. Οπότε κινήθηκαν στην αγορά, ψώνησαν από την αγορά και νομίζω ότι βοήθησαν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ούτως ώστε να είναι το ισοζύγιο, να είναι δηλαδή το πρόσημο, τουλάχιστον όχι πάρα πολύ αρνητικό, να είμαστε δηλαδή σε ένα επίπεδο το οποίο να βλέπουμε με συγκρατημένη αισιοδοξία το υπόλοιπο της χρονιάς, μια φθινοπορεινή περίοδος η οποία ξεκινάει, μια μεταβατική περίοδος η οποία παραδοσιακά είναι περίοδος που χαλαρώνουν λίγο οι ρυθμοί, για να μπορέσουμε να δούμε το μέλλον, το οποίο, καθώς ακούγεται και φαίνεται, θα είναι λίγο δύσκολο, θα είναι ένα Σεπτέμβριος ο οποίος θα είναι, παρότι η θερμοκρασία μπορεί να πέσει, θα είναι καυτός. Και ευελπιστούμε βέβαια εμείς να παλέψουμε και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Σαν τίτλο θα μπορούσαμε να βάλουμε ότι ήταν ικανοποιητική η περίοδος των εκτόσεων. Η περίοδος των εκτόσεων, με βάση τα δεδομένα, με βάση αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν σε καλό επίπεδο και βοήθησε, ξαναλέω, πάρα πολύ το μεγάλο τουριστικό κύμα, το οποίο όλες οι περιοχές της Καβάλας δέχθηκαν, και μιλάμε πάντοτε και για το νησί της Θάσου, το οποίο είχε πληρότητα και μεγάλη επισκεψιμότητα, αλλά και όλες οι παραλιακές περιοχές της περιοχής της Καβάλας, που πραγματικά θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι ζούμε σε μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή, η οποία μπορεί να συνδυάσει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τους καλοκαιρινούς μήνες, και ευχής έργο είναι να μεγαλώσει η τουριστική περίοδος, και νομίζω ότι όλοι κάνουμε την προσπάθειά μας σε αυτή την κατεύθυνση, και η αντιπεριφέρεια και ο Δήμος και, και ο ΟΛΚ, σε τέτοιες κινήσεις ώστε να μεγαλώσει η τουριστική περίοδος, γιατί ο τουρισμός, όπως συνηθίζουμε να λέμε, είναι βαριά βιομηχανία, είναι δηλαδή το μεγαλύτερο σκέλος όσον αφορά την ανάπτυξη που μπορούμε να κάνουμε σε αυτήν τη δύσκολη, μα πολύ δύσκολη περίοδο που ζούμε.